Μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε στο στούντιο της TV100. Συζητούμε θέματα που σχετίζονται με την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, με τον κύριο Γιώργο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος είναι περιφερειακός σύμβουλος, την κυρία Ρία Καλφακάκου, δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Θεσσαλονίκης και διευθύνουσα σύμβουλο στην Εγνατία Οδό, τον κύριο Θεοφάνη Παπά, αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, και την κυρία Μαρία Λικουριώτη, από το χώρο της αυτοδιοίκησης επίσης, αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης Σικεών. Λογικά το πρώτο μέρος της εκπομπής εστιάστηκε στο θέμα της Εγνατίας Οδού. Έχουμε όμως πολλά άλλα ζητήματα. Πάμε να δούμε τώρα τις αλλαγές, κυρία Καλφακάκου, που σχεδιάζει η κυβέρνηση στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Ο κύριος Τσίπρας πήγε προχθές, πριν λίγες μέρες, στο Υπουργείο Εσωτερικών, είπε για τις αλλαγές και το νομοσχέδιο που θέλει να φέρει το Σεπτέμβριο, ώστε να συζητηθεί και το 2019 να πάμε με ένα εκλογικό σύστημα διαφορετικό, απλής αναλογικής, και να χωρίσει μάλιστα μεταξύ άλλων το χρόνο διενέργειας των ευρωεκλογών και των δημοτικών εκλογών και να μειώσει βεβαίως από 5 σε 4 χρόνια ξανά δηλαδή τις θητείες των δημάρχων και των περιφερειαρχών. Πώς σχολιάζετε αυτές τις αλλαγές, συμφωνείτε, διαφωνείτε? Καταρχήν έχει και άλλα μέσα. Έχει και πολλά ας πούμε, και πώς θα είναι τα δημοτικά διαμερίσματα, οι δημοτικές κοινότητες κτλ. Τα, λοιπά, τα οποία είναι πολύ σημαντικά αλίμονο. Και σε θέματα αρμοδιοτήτων. Αλλά έχουν έτσι στα φώτα της δημοσιότητας είναι πιο πολύ η απλή αναλογική και ο χωρισμός από τις ευρωεκλογές. Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτά. Πρώτα απ' όλα για το χωρισμό από τις ευρωεκλογές. Δεν είναι δυνατόν δύο τόσο σημαντικές διαδικασίες, αλλά τελείως διαφορετικές στη φύση τους και, και στον τρόπο που τις διαχειριζόμαστε και στα αποτελέσματα που έχουν, να ταυτίζονται. Μπερδεύει τον πολίτη. Αλλιώς σκέφτεται και καλά κάνει και αλλιώς σκέφτεται για τον ευρωβουλευτή που θα στείλει και αλλιώς για τον δήμαρχο που θα στείλει. Γι' αυτό και βλέπουμε και τις διαφορές που δεν υπάρχουν. Έχει την οριμότητα ο πολίτης να κρίνει και να διαχωρίσει φυσικά, τώρα. Φυσικά έχει την οριμότητα ο πολίτης, γιατί του το βάζεις μαζί. Τα είχαμε δίθεν και για οικονομικούς λόγους. Αποδείχτηκε και αυτό να μετρήθηκε. Δύο φορές όλη τη διαδικασία αυτή. Μετρήθηκε ένα κόστος, η διαφορά του κόστος είναι πολύ μικρή. Δεν θυμάμαι τα νούμερα τώρα, αλλά δηλαδή μετρήθηκε. Δεν μας σώζει δηλαδή αυτό. Και νομίζω ότι για να δοθεί πραγματικά το βάρος που χρειάζεται στην τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι η πιο κοντινή. Ο θεσμός που είναι πιο κοντά στον πολίτη, πιο κοντά στα προβλήματα της καθημερινότητας και όχι τόσο στα γενικά πολιτικά, ας το πούμε, που και αυτά το καθένα έχει τη σημασία του, έτσι. Ναι. Πείτε μου για την απλή αναλογική, γιατί πολλοί εκφράζουν προβληματισμούς ότι ο δήμαρχος θα είναι ουσιαστικά εγκλωβισμένος σε συμφωνίες που θα πρέπει να κάνει, ενδεχομένως και κάτω από το τραπέζι. Υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές που κάθε μία θα μπορούσε να φέρει ένα επιχείρημα και να πει αυτό το καλύτερο σύστημα είναι να βγαίνει μόνο ένας και να μην έχει και κανένα στο Δημοτικό Συμβούλιο να του κάνει αντίρρηση. Δηλαδή, όχι από. Λέω, αυτό φτάνω λίγο στα άκρα, μέχρι την απλή αναλογική. Εγώ πιστεύω ότι η απλή αναλογική είναι φανερό ότι είναι δίκαιη, γιατί εκφράζει αυτό που πραγματικά θέλουν οι πολίτες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε περιπτώσεις, ας πούμε στην Αθήνα είναι χαρακτηριστικό. Ο πρώτος πήρε 25% και πήρε πόσους, 29 συμβούλους. Ο δεύτερος πήρε 22%, επειδή όμως είναι ο Καλλικράτης δίνει στον πρώτο την, το πόνους για να τον διοικήσει. Ο πρώτος λοιπόν έχει 29 και ο δεύτερος 5. Δεν είναι δυνατόν δύο. Δεν την πήρε όμως από την πρώτη καταμέτρηση. Όχι από την πρώτη, από τη δεύτερη. Λέω για το αποτέλεσμα. Για να πάρει 29. Μήπως θα μπορούσε να γίνει ένα πιο αναλογικό σύστημα. Όλα είναι πάνω στο τραπέζι και στη συζήτηση και ξέρετε ότι πολλοί λένε όχι αυτό το σύστημα, το σημερινό, το οποίο είναι πραγματικά πολύ άδικο, γιατί δεν αντικατοπτρίζει την θέληση του πολίτη. Έτσι, δεν μπορεί, όσο και αν πάρει στο δεύτερο γύρο 50%, δείχνει πόσοι συμφωνούν απόλυτα με την πολιτική σου με το ποσοστό που παίρνει την πρώτη φορά. Αν λοιπόν έχει ένα 25-26%, δηλαδή το 1 τέταρτο του εκλογικού σώματος, δεν μπορεί να παίρνει τα 2 τρίτα των εκλογικών συμβούλων. Είναι άδικο. Κύριε Παπά, τι λέτε εσείς? Μετά, θέλετε να σας πω ένα επιχείρημα το οποίο το είπε ο κύριος Πουλάκης σε μια συγκέντρωση. Στη Δευτέρα θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι, ήταν όμως και πριν ένα μήνα που τον είχαμε καλέσει σαν ανοιχτή πόλη, σαν Θεσσαλονίκη ανοιχτή πόλη παράταξη. Με την οποία είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να μας πει ακριβώς για τον εκλογικό νόμο. Και είπε το εξής. Λέει, εγώ τώρα λέει, και μάλιστα απευθυνόταν στον Μπουτάρη, επειδή έτυχε να είναι δίκαιο. Ήταν παρόν. Που ήταν σε όλη τη διάρκεια παρόν. Και έλεγε, δήμαρχε, τώρα λέει, εγώ τώρα, άμα είμαι εγώ αντιπολίτευση και εσύ δήμαρχος, θα σου πω ένα όχι έτσι μόνο γιατί είμαι αντιπολίτευση. Θα πάω το βράδυ, θα πω στους φίλους μου, του τάριξα εγώ και τι ωραία που του τάπα.
Απ' τη μια, και χωρίς να ξέρουμε αν έχω δίκιο. Απ' την άλλη, εσύ, αν πεις μια βλακεία ή κάτι το οποίο είναι τελείως αντιλαϊκό, δεν είναι σωστό κλπ., θα πεις 29 συμβούλους έχω. Το θα το περάσω και δεν πάνε να ουρλιάζουν οι άλλοι. Μάλιστα. Αυτό το άδικο και από μένα και από σένα πρέπει να αλλάξει και αλλάζει με την απλή αναλογική. Αδιέξοδα ή συνενέσεις. Θα με επιτρέψετε, επειδή τυχαίνει να έχω μια. Παρόλο τις ηλικίες μου, μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Είμαι 16 χρόνια εκλεγμένος στον πρώτο βαθμό και στο δεύτερο βαθμό. Έχατε αυτοδυναμία, ας πούμε, άμα ήταν πλέον αναλογική. Είναι πολύ σημαντικό από την ώρα που κάποιος παίρνει την πλειοψηφία να έχει τη δυνατότητα και να διοικήσει. Όπως είναι πολύ σημαντικό και σε επίπεδο κράτους. Και τώρα αναφέρομαι στην κυρία Καλφακάκου ότι ακόμα και τώρα, αν και η κυβέρνηση, η σημερινή, το ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρχε αυτή η ισχυρή αυτοδυναμία, θα δυνατούσε και η ίδια να κυβερνήσει. Παρ' όλα αυτά. Έφερε την απλή αναλογική όμως η κυβέρνηση. Για την επόμενη. Για την μεθεπόμενη. Ναι, αφού δεν είχε την αυτό είναι ένα παλιό σύστημα. Όταν δούμε ότι δεν θα είμαστε εμείς η κυβέρνηση, ερχόμαστε να κάνουμε δυσκολότερη τη ζωή των επομένων. Εντάξει τώρα. Το έφερε εδώ και καιρό. Δεν μπορεί να τον κατηγορήσει. Αυτό το ξαναζήσαμε στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ θέλω να πω ότι επειδή έχω ζήσει σε επίπεδο, εγώ θα ήθελα κάτι ακόμα πιο ριζοσπαστικό, παραδείγματος χάρη. Εγώ θα προτιμούσα να υπήρχε εντελώς διαφορετικό ψηφοδέλτιο των δημάρχων και εντελώς διαφορετικό ψηφοδέλτιο των δημοτικών συμβούλων. Ενιαίο. Αν θέλαμε πραγματικά να ξεφύγουμε από τους διχασμούς των κομμάτων σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Και αυτό είχε συζητηθεί κάποια στιγμή. Αλλά και το θεωρώ το πιο λογικό όσον αφορά τη διαδικασία. Από την ώρα όμως που δεν ξεφεύγουμε από τους μηχανισμούς, που δεν ξεφεύγουμε από τις ομάδες, άρα από εκεί και πέρα ένα τέτοιο σύστημα της απλής αναλογικής, ξέρει τι θα κάνει. Θα μου το θυμηθείτε. Θα κάνουν πολλούς μήνες οι Δήμοι, και αναφέρομαι στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση. Να εξασφαλίσουν πλειοψηφία. Να αποφασίσουν να κάνουν την έγκριση του προϋπολογισμού. Δηλαδή οι Δήμοι μπορεί και να μην λειτουργήσουν όλο τον χρόνο. Οι Δήμοι, γιατί δεν θα μπορούν να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό τους και μόνο. Επειδή έχουμε δει αυτή τέτοιου είδους συμφωνίες, το να γίνονται ομάδες και ομαδούλες για να μπορέσουν να γίνουν πλειοψηφίες, το να μεταλλάσσονται μεταξύ αντιδημαρχίες, αντιπεριφέρειες ή οτιδήποτε. Αυτό θα γίνει ένα πολύ μεγάλο πολιτικό παζάρι. Θα γίνει ένα μεγάλο πολιτικό παζάρι και ξέρετε ποιο θα είναι. Θα ψάχνει να βρει ο καθένας, δηλαδή το άλοθη, όταν κάτι δεν πάει στραβά, να το ρίχνουμε σε μια ομάδα αντιπολίτευσης. Εγώ θέλω να υπάρχει μια ισχυρή διοίκηση, όποια και αν είναι αυτή, και να έρχεται και να παίρνει την κρίση της κοινωνίας. Και όχι μετά να ψάχνουμε διαρκώς άλοθη, ότι ξέρετε. Και σας το λέω κάτι. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι υπάρχουν προβλήματα ακόμα και στη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι. Και όταν σε κάτι δεν γίνεται, ερχόμαστε και τα ρίχνουμε τα προβλήματα. Μα ξέρετε, εγώ το έφερα. Αλλά δεν πέρασε από τους ανθρώπους που αντιδρούνε. Μετά είναι πολύ εύκολο το άλοθη να έρχεται ο καθένας που έχει μια διοίκηση να φέρνει το οποιοδήποτε θέμα και να ρίχνει το άλοθη μέσα σε λίγους ανθρώπους. Πρέπει να μάθουμε να συζητάμε. Άρα, εγώ όμως καταρχήν να πω κάτι άλλο για πέρυσι αλλαγές. Να συζητάμε. Θεωρώ ότι ο Καλλικράτης, καταρχήν, πρέπει να δημιουργήσει πάρα πολλές αλλαγές. Γίνανε πολλές αδικίες. Αναφέρομαι σε κομμάτι χορταξικό. Την οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να πάρει η κυβέρνηση. Και χορταξικά, σε ορισμένες περιπτώσεις. Ναι, εγώ είμαι υπέρμαχος. Ξέρετε ότι έχω προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας ως δήμαρχος. Και δεν θα πω σε τοπικό επίπεδο. Εγώ θέλω να πω κάτι, ότι όταν αποφασίζουμε για τόσο σημαντικές δομές, πρέπει να αφήσουμε όλοι από πίσω μας τις κομματικές μας ταυτότητες, το οτιδήποτε, και να ασχοληθούμε και να σκεφτούμε μόνο τις τοπικές κοινωνίες και το ίδιο το κράτος και η αποφάση μας να έχει για το μέλλον. Κυρία γιατί δεν μπορώ να ξεχάσω το προηγούμενο Καλλικράτη που είχε καθαρά κομματικά κριτήρια, το οποίο δεν έχω. Εσείς είσαστε σε μια παράταξη της αντιπολίτευσης. Δεν θα ήταν καλύτερα, όπως αναπτύσσει και η κυρία Καλφακάκου, το σκεπτικό της απλής αναλογικής, ώστε και η αντιπολίτευση να έχει έναν πιο ουσιαστικό λόγο ή εκάστοτε στη διοίκηση, ή πιστεύετε ότι δεν θα λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα? Εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία Καλφακάκου ότι είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας. Mm-hmm. Και όχι μόνο δημοκρατίας στο θέμα της εκπροσώπησης των δημοτών μας, αλλά και ζήτημα δημοκρατίας, ουσιαστικότερης δημοκρατίας στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Δυστυχώς, στην πράξη, η πλειοψηφία και η δυνατότητα του κάθε δημάρχου να περάσει οποιοδήποτε θέμα στηριζόμενο στην πλειοψηφία δεν ευνοεί καμία συνεργασία, κανένα δημοκρατικό διάλογο, καμία ουσιαστική αλληλεπίδραση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε στην ουσία, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο, ο νόμος ορίζεται, είναι το ανώτερο όργανο του Δήμου, στην ουσία δεν ισχύει αυτό.
Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει το ζήτημα της αποτελεσματικότητας, που όπως θέθεσε πολύ σωστά ο κ. Παπάς, όπου δυστυχώς από την εμπειρία μου στα δημοτικά συμβούλια, αλλά και γενικά από αυτό που την εικόνα που έχω για τα δημοτικά συμβούλια της χώρας, ότι δεν υπάρχει μια προσπάθεια σύμπνοιας και τα πολιτικά ή τα κομματικά θέσεις και οι απόψεις είναι εμπόδια. Μήπως και των πραγμάτων όμως οδηγηθούν αυτές οι συγκλήσεις, προκύψουν αυτές οι συγκλήσεις όταν θα πρέπει, εντάξει, να διαφωνήσουμε στην αρχή, μετά όμως θα πρέπει κάποια πράγματα να διοικηθεί ο Δήμος, να προχωρήσει. Μήπως εκ των πραγμάτων, δηλαδή, μήπως και η δική μας παιδεία δεν είναι τέτοια ακόμα και χρειαστεί να βρεθούμε πρώτης ανάγκης για να τα προωθήσουμε αυτά. Υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρξει απλά μια οχλοκρατία, γιατί η δημοκρατία απαιτεί σωστή παιδεία, μορφωμένους εκπροσώπους στα δημοτικά συμβούλια. Αν δεν καταφέρουμε να έχουμε άτομα ικανά στο να μπορέσουν να συνεργαστούν και να παραμερίσουν τα οπουδήποτε προσωπικά συμφέροντα ή ωφέλη, δεν νομίζω ότι θα οδηγηθούμε σε ένα ουσιαστικό... Κύριε Θεοδωρόπουλε, εσείς τι λέτε? Πόσο ποσοστό είχε πάρει η παράταξή σας το 2014? Γύρω στο 12%. Και τι ποσοστό έχει στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα? Τέσσερις περιφερειακούς συμβούλους. Άρα εσείς είστε υπέρ, να φαντάσω. Δεν είναι τόσο απλά. Αλλά δεν είναι αριθμητικό. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, τα βασικά προβλήματα που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση στην παρούσα φάση που ζούμε. Ένα είναι το ζήτημα της δημοκρατίας, το οποίο τέθηκε με έναν τρόπο, και το ζήτημα της υποχρηματοδότησης. Ναι. Αυτά έχουν σχέση με τον Καλλικράτη. Πιστεύω ότι η απλή αναλογική είναι αναγκαία για να υπάρχει βάθεμα της δημοκρατίας. Ναι. Τα προβλήματα που τέθηκαν από τον κύριο Παπά και από την κυρία Λικουργιώτη θα αντιμετωπιστούν, διότι τα ζητήματα που τίθενται είναι πάρα πολύ σοβαρά, πρέπει να υπάρξουν υπερβάσεις, πρέπει να συνεννοηθούμε στον τόπο μας για να επιβιώσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή τίθενται ζητήματα επιβίωσης και υπάρχουν συνθέσεις. Εγώ είμαστε μαζί με τον κύριο Παπά στην περιφέρεια. Υπάρχουν συνθέσεις. Έχουμε δώσει από κοινού. Εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι υπάρχει οριμότητα στο αυτοδιοικητικό προσωπικό να ξεπεράσει και ιδεολογικές διαφωνίες και πολιτικές? Μας ενώνουν κοινά προβλήματα. Ναι. Γιατί πολλοί προβληματίζονται γι' αυτό. Κοινά προβλήματα. Και ένα άλλο που θέλω να θέσω, κύριε Πλάκα, είναι το εξής. Ναι, παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή το κράτος, η κεντρική διοίκηση, μετά τη δημιουργία του υπερταμείου, δεν μπορεί να ασκήσει δημόσιο έλεγχο. Συζητούσαμε πιο πριν για τα διόδια, για τους δρόμους δηλαδή. Πιθανόν παρακάτω να συζητήσουμε για τον ΟΑΣΤ. Ό,τι έχει πάει στο υπερταμείο έχει χαθεί ο δημόσιος έλεγχος. Έτσι. Λοιπόν, η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας έχει καταληθεί. Λοιπόν, η τοπική αυτοδιοίκηση ως θεσμός έχει περιθώρια ακόμα να υπερασπιστεί τη λαϊκή κυριαρχία. Και θα βοηθήσει σε αυτό η απλή αναλογική. Και επανέρχομαι στο ζήτημα των πόρων. Αν δεν αποδοθούν επαρκείς πόροι στην τοπική αυτοδιοίκηση, το μόνο που θα κάνει, εγώ βλέπω στην περιφέρεια τώρα, το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού, το 85%, δίνεται για τη συντήρηση του οδικού δικτύου και για τα αντιπλημμυρικά έργα. Δεν μπορεί να ασκήσει κανέναν αναπτυξιακό ρόλο η περιφέρεια κάτω από αυτές τις συνθήκες. Mm-hmm. Και οι προϋπολογισμοί της και της περιφέρειας και των Δήμων είναι υπό επιτροπία. Έτσι πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι. Υπαγορεύονται κάθε χρόνο με κοινές υπουργικές αποφάσεις των συναρμόδιων υπουργών. Δεν έχει κανένα περιθώριο ούτε ο Δήμαρχος, ούτε όσο αριστερός και να είναι ή όσο δεξιός και να είναι. Είναι έχει δεμένα τα χέρια. Έχει δεμένα τα χέρια. Τώρα, έχουμε μπροστά μας 10 λεπτά συζήτησης. Θέλω να πιάσουμε και το θέμα του ΟΑΣΤ, αλλά είπατε και για το υπερταμείο, κύριε Θεοδωρόπουλο. Και στο υπερταμείο μπαίνει και η διεθνής έκθεση. Έχουμε ανοιχτό το θέμα της ΕΙΑΘ, που είναι το θέμα του 23% το πρώτο κομμάτι ιδιωτικοποίησης. Αυτό πρέπει να φέρετε τον κύριο Κρεστενίτη. Νομίζω ότι θα σας τα εξηγήσει πάρα πολύ καλά. Ναι.
Εννοώ τα θέματα της ΕΙΑΘ και το λέω σοβαρά, δεν το λέω. Όχι, δεν, ναι, δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπος ασχολείται. Είναι λοιπόν ζητήματα αυτά ανοιχτά που προβληματίζουν και πολλούς και σίγουρα θέλουν και πολλές διευκρινήσεις. Ας πιάσουμε τώρα το θέμα του ΑΣΤ, κυρία Καλφακάκου, το οποίο κυριάρχησε τις προηγούμενες εβδομάδες και λόγω των κινητοποιήσεων των εργαζομένων. Ναι. Και υπάρχει ένας προβληματισμός και το θέτω σε εσάς γιατί είστε και στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Να κάνουμε έναν δημόσιο φορέας συγκοινωνιών από έναν ιδιωτικό που έχουμε με αυτή τη σύμβαση και τη σχέση με το δημόσιο, την ώρα που στην Αθήνα τις δημόσιες συγκοινωνίες τις πάμε για ιδιωτικοποίηση. Δεν είναι λίγο ξύμορο αυτό? Η συζήτηση που γίνεται είναι για το ότι ο δημόσιος φορέας που προτείνεται, και βέβαια θα περιμένουν να έρθει ο νόμος τελικά να δούμε πώς ακριβώς. Το έχει ξεκαθαρίσει αυτό, κύριε. Αλλά Σπίτης, το έχει ξεκαθαρίσει. Τους δύο δημόσιους φορείς. Εντάξει, τον υποπτικό. Αναφέρομαι περισσότερο. Καλά, για τον στον υποπτικό λειτουργικό. Νομίζω ότι. Γιατί για να εξηγούμε και αυτό που να καταλαβαίνει. Ο ένας είναι αυτός που θα ελέγχει, που δεν υπήρχε. Υπήρχε το ΣΑΣΤ. Υπήρχε το ΣΑΣΤ το οποίο. Το ενισχύουμε. Ναι. Να το πούμε έτσι. Συγγνώμη. Το ΣΑΣΤ ήταν πέντε άτομα. Πληρωνόταν από τον ΟΑΣ. Από τις κυβερνήσεις, δηλαδή δεν ήταν οι άνθρωποι που είναι στο ΣΑΣΤ. Πάμε στο λειτουργικό κομμάτι. Και στην ουσία δεν έκανε τίποτα. Πάμε στο λειτουργικό κομμάτι όμως, γιατί θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό. Το λειτουργικό κομμάτι είναι το σημαντικό, γιατί για το υποπτικό όλοι συμφωνούμε ότι το δημόσιο πρέπει να κάνει τον έλεγχο που θα δίνει και την επιδότηση. Πολύ σαφή. Εκεί έχουν γίνει μελέτες που δείχνουν ότι τα έξοδα τα οποία θα υπάρχουν για τη λειτουργία αυτού του φορέα θα είναι λιγότερα αν είναι δημόσιο. Από ότι αν είναι ιδιωτικός με οποιοδήποτε, όχι με τον σημερινό ΟΑΣΤ που έχει είναι οι εμπολές αμαρτίες περιπεσών οργανισμός. Λέω, τις μελέτες αυτές εμείς δεν τις έχουμε δει. Όχι, το ξέρω, είναι αλλά εσωτερικές του Υπουργείου, σαν λέτε. Αποτέλεσμα όμως έχει υποθεί ότι είναι περίπου υπολογίζονται και τα μισά. Ναι, υπολογίζονται. Τι υπολογίζονται και πώς υπολογίζονται. Γιατί γι' αυτό ρωτάω, αυτό είναι το κομβικό σημείο. Το να γίνει ένας αποτελεσματικός οργανισμός που να εξυπηρετεί τους κατοίκους, όχι μόνο του Δήμου Θεσσαλονίκης, του πολεοδομικού συγκροτήματος, του νομού Θεσσαλονίκης. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο από όλους μας, νομίζω. Το να έχουμε μια γρήγορη, ασφαλή και φτηνή μετακίνηση. Αυτό θα ήθελαν και οι πολίτες που σήμερα ζουν την ταλαιπωρία. Και μόλις το κάνουμε και μόλις τον εξοπλίσουμε και μόλις πληρώσουμε για τα λεωφορεία. Τώρα μιλάμε για νέο στόλο. Τώρα καταλαβαίνουμε. Εδώ που τα λέμε, πάμε χρειάζεται ένα νέο στόλο. Οπωσδήποτε χρειάζεται. Όλο με παρατάσεις βρίσκονται τα λεωφορεία στους δρόμους και το ξέρουμε. Έχουμε συμφωνία να βρούμε έναν ιδιότιμο καινούριο στόλο. Γιατί το νερό το ιδιωτικοποιούμε. Κοιτάξτε, εσείς δεν φαντάζομαι να είστε εναντίον των ιδιωτικών. Όχι, γι' αυτό λέω. Εσείς το νερό το ιδιωτικοποιείτε. Σας βλέπω πολύ ηρωνικό και λέω υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων είστε σαν λογική. Μήπως έχετε κάνει κάποια συμφωνία να του δώσετε με καλό στόλο το καινούριο ιδιώτη. Όχι, το αντίθετο. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι να έχω μία μετακίνηση. Και βέβαια σε αυτό θα συνυπολογίσουμε ότι στο μέλλον που δεν είναι μακρινό πια, γιατί μέχρι να αλλάξει ο στόλος των λεωφορείων φτάσουμε 19, γιατί υπάρχουν αυτές οι ιστορίες με τις συμβάσεις του ΟΑΣΤ κλπ. Και το 20. Ναι, την απελευθέρωση. Δηλαδή για τα αυτοκίνητα, για τα λεωφορεία. Και εκεί κοντά θα τελειώσουμε και το μετρό. Το 20 θα τελειώσει κάποια γραμμή. Και μετά σιγά σιγά και οι υπόλοιπες. Και εντωμεταξύ έχουμε και τη θαλάσσια αστική συγκοινωνία που επίσης ελπίζουμε ότι στα επόμενα χρόνια. Το οποίο τρέχετε εσείς, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε τώρα χρόνο να αναπτύξουμε. Ναι, είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία. Άρα θέλω να πω, θα αλλάξει το τοπίο της μετακίνησης στον ευρύτερο ιστό. Κύριε Θεοδωρόπουλε, τι λέτε εσείς και για τον προβληματισμό που μετέφερα εγώ για τον δημόσιο φορέα. Λοιπόν, κύριε Πλάκα, με βάση το τελευταίο μνημόνιο που υπογράφηκε. ΕΙΑΘ, ΕΙΔΑΠ, ΟΑΣΑ και το Αττικό Μετρό πέρασαν στο Υπερταμείο. Το ότι πέρασε το Αττικό Μετρό στο Υπερταμείο σημαίνει και το Μετρό Θεσσαλονίκης πέρασε στο Υπερταμείο. Για το Μετρό Θεσσαλονίκης υπάγεται στην Αττικό Μετρό. Με βάση λοιπόν τις ευρωπαϊκές οδηγίες, το 2019 οι συγκοινωνίες απελευθερώνονται και τα κράτη-μέλη έχουν τις εξής δυνατότητες. Είτε να επιλέξουν ένα δημόσιο φορέα για να ασκεί το συγκοινωνιακό έλεγχο, τον συγκοινωνιακό έργο, είτε να γίνει ένας δημόσιος διεθνής διαγωνισμός. Κοιτάξτε τώρα τι εμπλοκή έχουμε εμείς. Οτιδήποτε είναι υποδημόσιο έλεγχο ή οποιοδήποτε δημόσιος φορέας, όπως ο ΟΑΣΑ στην Αθήνα,
ασκεί συγκοινωνιακό έργο, περνάει στο υπερταμείο. Επομένως, και αυτό που θέλει να ιδρύσει, και θα δούμε αν θα το ιδρύσει ο κύριος Υπουργός, με το που θα το ιδρύσει, δηλαδή ο δημόσιος, ο ΑΣΤ, θα περάσει λοιπόν στο υπερταμείο. Λοιπόν, και κατ' επέκταση λοιπόν, είμαστε σε ένα μονόδρομο, ο οποίος λέει θα πάμε σε δημόσιο διεθνή διαγωνισμό. Η τοπική αυτοδιοίκηση συμφωνεί. Θα μου πείτε, υπάρχει άλλη λύση? Βεβαίως, υπάρχει και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας. Έτσι, που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Αφού λέει δεν έχει λεφτά όμως η αυτοδιοίκηση να βάλει. Ναι, θα χρηματοδοτεί. Κοιτάξτε κύριε Πλάκα. Χρηματοδοτείτε τώρα ο ΑΣΤ. Αναχρηματοδοτηθεί. Προφανώς θα χρηματοδοτηθεί. Αν θέλει η κυβέρνηση, να έχει πραγματικά δημόσια δημόσιο χαρακτήρα, λέτε. Ακριβώς. Ναι. Να τον περάσει μέσω των Δήμων. Με βάση τα υπερταμεία της περιφέρειας, ξέρω. Ας βρει μια άλλη λύση. Μάλιστα. Εγώ κάνω μια πρόταση την οποία δεν την έχω και πουλεμένη. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που μας είπατε. Πάντως, αυτό που πάνε να κάνουν οδηγεί σε υπερταμείο, σε ιδιωτικοποίηση. Και παρόλο που φαίνεται ότι η πρόταση της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων της πόλης είναι σε αντιπαράθεση, δεν είναι. Συγκλίνουν τελικά στην ιδιωτικοποίηση. Ωραία. Άρα είναι διαφορετικές οι αφετηρίες, αλλά ίδια η κατάσταση. Κύριε Πλάκα, πάντα στο υπερταμείο δεν σημαίνει ιδιωτικοποίηση. Αυτή είναι η διαφορά από τον ΔΑΙΠΕΔ. Έτσι το ξέρουμε. Έτσι έχουν αντιδιαφορά. Τώρα μπορούμε να βρούμε τώρα και λέξη 100 χρόνια. Δεν είναι ελεκτικό. Για 99 χρόνια δεν περνάνε. Είναι ουσιαστικό. Δεν ισχύει. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επιδίδεται σε χειρισμούς. Μάλιστα. Οτιδήποτε είναι στο υπερταμείο είναι αξιοποίηση. Θα αξιοποιηθεί. Ναι, και, όχι λοιπόν, και η αξιοποίηση σημαίνει θα περάσει σε ιδιώτες. Μην κοροϊδευόμαστε. Ναι, να ακούσουμε τα σχόλιά σας και τη θέση σας για τις δημόσιες συγκοινωνίες. Αν και αν συμφωνείτε, ναι, για τις αστικές συγκοινωνίες. Το ότι πραγματικά η Θεσσαλονίκη έχει μείνει πάρα πολύ πίσω όσον αφορά με την παροχή που δέχεται γύρω από τη δημόσια συγκοινωνία είναι δεδομένο. Και λέγοντας ότι είναι κρίμα 2017 να υπάρχει μόνο ο ΑΣΤ. Δηλαδή έχει καθυστερήσει υπερβολικά το μετρό, έχει καθυστερήσει οποιαδήποτε άλλη συγκοινωνία θα μπορούσε να υπάρχει. Αυτό είναι δεδομένο και το ζούμε καθημερινά. Από την άλλη όμως, εγώ κάνω το εξής ερώτημα. Έχουμε έναν φορέα που αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί τον ευρύτερο νομό Θεσσαλονίκης και όχι μόνο Θεσσαλονίκη. Και μπορώ να σας πω, υπάρχουν και περιοχές που καλά κάνουμε και επιδοτούμε. Γιατί αν αναλογιστείτε ότι έρχεται και σε εμάς τώρα αυτή τη στιγμή από το Σοχό, κατεβαίνουν, παρόλο που είναι λίγα τα δρομολόγια, αλλά κατεβαίνουν με 1 ευρώ, με 1,80, κατεβαίνουν και ανεβαίνουν πίσω, που δεν καλύπτεται σε καμία περίπτωση το κόστος των αυτοκινήτων που έρχονται. Καταλαβαίνετε ότι πραγματικά υπάρχουν περιοχές που εξυπηρετούνται και χρειάζεται να τις ενισχύσουμε. Γιατί αλλημονόμαστε όταν έρθουμε όλοι να ζήσουμε στο κέντρο της πόλης. Από την άλλη όμως, με κάνει ένας μεγάλος προβληματισμός με αυτά που άκουσα, ότι αυτή τη στιγμή τι θέλουμε να κάνουμε ουσιαστικά. Θέλουμε να διώξουμε όλους αυτούς τους μικρομετόχους που υπάρχουν μέσα στον ΟΑΣΤ, να τους πάρουμε, να το δημιουργήσουμε ένα δημόσιο φορέα, να το κάνουμε έναν ενιαία και να το δώσουμε έτσι ένα πολύ ωραίο πιάτο σε έναν ιδιώτη. Ο οποίος αυτός ιδιώτης μπορεί να μην ξέρουμε τι ταυτότητα έχει, ποια χώρα. Είναι και ο ίδιος ΟΑΣΤ. Ποια εθνικότητα. Μπορεί και ο ίδιος με καλύτερη τιμή και χωρίς χρέη. Μπορεί και να είναι. Γιατί ξέρετε και κάτι. Στο δημόσιο διαγωνισμό πάλι το ίδιο θα γίνει. Τώρα έχουμε δει καινούργια μόδα τώρα τελευταία και το βλέπουμε και στις ιδιωτικές εταιρείες και όχι μόνο. Πλέον έρχονται οι ιδιώτες, βγάζουν τις επιχειρήσεις, τα είδαμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, βγάζουν τις επιχειρήσεις στους πληστηριασμούς, γιατί οι ιδιώτες δεν έχουν κανένα θέμα, γιατί οι εταιρείες είναι ανώνυμες. Βγάζουν εταιρείες, ενώ χρωστάνε στο κράτος 100 εκατομμύρια ευρώ, παίρνει με τον πληστηριασμό τα 20 εκατομμύρια ευρώ και τα 80 εκατομμύρια ευρώ τα κλαίει το κράτος και κυρίως οι ιδιώτες. Η δική σας πρόταση, κύριε Παπάκη, που διαφωνείτε με αυτό το μοντέλο. Αυτά υπάρχουν όλα αυτά. Επειδή βλέπω κάτι τέτοιο παναγίνει και εδώ και με τον ΟΑΣ, τι θα έπρεπε να γίνει. Αυτή τη στιγμή, εγώ θεωρώ πρέπει. Όσον αφορά προς το εποπτικό, πρέπει να συνεχίσει και ο ΣΤΑΣ. Το συζητάμε και συμφωνούμε όλοι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ενισχυθούν οι γραμμές, να είμαστε μια επικοινωνία και συμφωνία με την υπάρχουσα κατάσταση των ΟΑΣ, να πάμε μέχρι το 19, όπου πλέον από εκεί και πέρα ανοίγουν τα πάντα, να ολοκληρώσουμε και το μετρό και μετά να έρθουμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό του μέλλοντος με όλες πλέον τις συγκοινωνίες που θα υπάρχουν στην πόλη. Να ερχόμαστε να κάνουμε τώρα επικοινωνιακά τρίκ του κάθε υπουργού ή της κάθε κυβερνήσεων, δεν παίρνουν στη δικασία, για ένα χρονικό διάστημα πολύ μικρό και χωρίς ουσία, νομίζω. Μάλιστα. Δεν με βρίσκει σίγουρα. Κυρία Λυπουργέ, ο τελευταίος λόγος σε εσάς. Βέβαια, γίνανε πάρα πολλά
Συγγνώμη κύριε Πλάκα, αλλά είναι σημαντικό ότι ο ΟΑΣ είναι αμαρτωλός. Και το στον ότι... εποπτικό μηχανισμό συμφωνούμε όλοι απόλυτα. Όχι. Και στο, ότι... στο τι θα γίνει μέχρι το 19 θα γίνει κάτι καλύτερο ακριβώς επειδή υπήρξε αυτή η αντιπαράθεση. Κύριε Λικουριώτη, ευχαριστώ. Λοιπόν, δυστυχώς η πόλη στερείται ενός ολοκληρωμένου συστήματος αστικής συγκοινωνίας όλα αυτά τα χρόνια. Θα μείνω μόνο σε ένα σημείο, γιατί και μάλλον ο χρόνος μας πιέζει, ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της αυτοδιοίκησης και θα πρέπει να έχει καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό. Οικονομικά όχι, αλλά στο σχεδιασμό και στην πλήρης αναδιόρθωσης τώρα του συστήματος συγκοινωνιών και στη μόρφωση λοιπόν ενός λειτουργικού συστήματος για την πόλη. Σε αυτό πρέπει να έχει καθοριστικό ρόλο η αυτοδιοίκηση και να ενισχυθεί αν η πρόταση του κυρίου Θεοδωρόπουλου. Οποία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Να σταθώ και σε κάτι ακόμη. Παρακαλώ. Ότι υπάρχουν οφειλές του ΟΑΣΤ προς τους Δήμους, προς τους ΟΤΑ. Ελπίζω ότι αυτές οι οφειλές δεν θα διαγραφούν. Τα ταμεία των Δήμων είναι ήδη πολύ πιεσμένα οικονομικά. Είναι νομίζω άδεια. Τώρα, εσείς συμφωνείτε με το να υπάρχει αυτός ο δημόσιος φορέας που θα εκτελεί το συγκοινωνιακό έργο, όπως τουλάχιστον είναι η πρόθεση του κ. Σπίρτζη, όπως έχει ανακοινωθεί. Από όσο έχω διαβάσει, υπάρχουν ειδικές μελέτες από ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι αναφέρουν ότι θα πρέπει να υπάρξει αρχικά σίγουρα ένα ενιαίο σύστημα μαζικής μεταφοράς, το οποίο θα έχει, δεν θα χάσει το δημόσιο χαρακτήρα, όπως αντίστοιχα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις, τουλάχιστον στο θέμα της, το εποπτικό, του σχεδιασμού και της λειτουργίας. Αυτό υπάρχει σύγκριση. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Να, είναι ένα, να διοικείται αυτό από ένα μητροπολιτικό φορέα, ο οποίος θα είναι σε άμεση συνεργασία, όπως και πριν είπαμε, το ΣΟΤΑ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, σημαντικό θεωρώ ότι, είναι ότι ο οργανισμός αυτός δεν θα πρέπει να έχει στόχο καθαρά το εμπορικό, δηλαδή το κέρδος, αλλά κατά βάση την εξυπηρέτηση και των αναγκών των μετακινήσεων των πολιτών και σε δεύτερο βαθμό τη βιωσιμότητα των γραμμών κτλ. Άρα, εδώ μπαίνει πιο έντονα ο ρόλος και του κράτους, αναμφίβολα, αφού πρέπει να έχει αυτό το χαρακτήρα. Σας ευχαριστώ, κυρία Λικουριώτη, για την παρουσία σας στο στούντιο και τη συζήτηση. Κύριε Παπά, ευχαριστώ. Κύριε Καλφακάκου, κύριε Θεοδωρόπουλε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Νομίζω, κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε έτσι, σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και το κάναμε και με επιχειρήματα και με έναν πολύ γόνιμο και πολιτισμένο διάλογο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.